Αρχείας Αντώνης Κοστούλας αφηγείται. Υπήρχαν τυχεροί και άτυχοι μέσα σε αυτό το πόλεμο. Νησί φεύγει. Αντίο το νησί. Τα φουγάρα ξερνάνε μαύρο καπνό στην ακάθαρτη ατμόσφαιρα. Τα βουνά είναι μαύρα. Οι ακρογιαλιές μας, οι πράσινες ακρογιαλιές της Λέσβος μας ακολουθούν σε ένα σημείο. Έπειτα χάνονται μία-μία. Τα χωριουδάκια μας μας κοιτούν από τους λόφους τους. Κάποια σπίτια βγήκαν ως την κορφή για να μας δουν. Κάπου-κάπου μέσα από το στακτοπράσινο ηλιόνα ξεπροβάλλει ακόμη ένα σπιτόπουλο. Είναι κάτασπρο, σαν μαντήλι αποχαιρετισμού. Κατόπι χάνεται κι αυτό. Αναστενάζουμε.
Μέσα στις κάρτες που θα σου φέρει το ταχυδρομείο, μην περιμένεις να βρεις τίποτα.
σηκωμένη ψηλά, όλο ένα λαδογιάννης. Τον έλεγαν Κωνσταντίνο Παλαιολόγιο. Ήταν εξαιρετικά περήφανο με το ιστορικό του όνομα και το βάζε ολόγραφο σαν να υπέγραφε ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας. Άρχισε μάλιστα συχνά τα λόγια του με τη φράση «Ο μόνιμος Βυζαντινός αυτοκράτορας, μπλα μπλα μπλα». Όταν οι συνάδελφοί του τον φώνασαν «Κώστα!» «Κώστα!» εκείνος διόρθωνε με μια αυστηρή υπόκληση. «Κωνσταντίνος, παρακαλώ, τον ευθρεύεται όλος ο λόγος, γιατί είναι σκληρός και κακός άνθρωπος». Περπατούσε. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, καβάλα στο άλογο του, μονολογούσε. «Ερε, πότε θα ξεκαμπήσω τούτες τις ηχαμένες πολιτείες που συγχωμουχλιάζουν τους ήρωες με τις αχλή τους ειρήνη, πότε θα πάρω τέρμι τα βουνά, τέρμι τα κορφοβούνια, να μαζίσω τετράδιπλα τα σειρματοκλέματα σαν κατά ύφη, πότε θα ανάψω τσιγάρο και από τις σοβίδες που θα περνούν κάτω από τη μύτη μου». Εκείνη την ώρα περνάει ένα αεροπλάνο από πάνω. Γυρνάει ο Παλαιολόγος στο λόφο. «Δικό μας είναι!» Ρωτάει τους πάντες, ακόμα και τους οπλίτες. Και σαν καταλάβει την κοροϊδία στα μάτια μας, την ώρα που του λέμε «Δικό μας κύριε Κώστα, λοχαγέ», κατεβάζει τους Χριστούς και τις Παναγίες των Παντάρων από το πρωί στο βράδυ και τους λούζει με τις χειρότερες βλαστίνες που του έρχονται στο στόμα. Περπατούσαν. Μια καματερή μέρα περπατούσαν πολύ. Τα πόδια μας κλεισμένα, οι μέσες ξεκλειδωμένες, άδεια τα παπούλια, ξερά τα λαμπιά. Πουθενά σκιά. Μύθα από φτερό μήνες. Ο δρόμος ατέλειος. Σου φόταν να κλαις και συλλογιώσουν. Μας ήταν να πεθάνουμε, τελειώσε. Ξαφνικά, στο γύρισμα του δρόμου, ξεπετάχτηκε μπροστά στα μάτια μας μία πραγματικότητα που ξεπερνούσε και την πιο τρελή νεροφαντασιά. Δύο θεόρατα πλατάνια. Γερά, ολοπράσινα, πυκνόφυλλα και ευτυχισμένα. Και ανάμεσα, μία νερομάνα φίαλη που κουκλάκιζε κι άπλωνε τα γάργα νερά της ως πέρα. Σαν αστραπή, οι τετράδες λύθηκαν και πέσαμε κατευθείαν να πιούμε νερό. Και δεν μας ένοιαζε αν πάνω μας πέφτανε κι άλλοι. Κι άλλοι που μας ποδοπατούσαν και λάσπαναν το νερό. Εκείνη την ώρα, μέσα σε αυτά τα αναμφιλητά χαράς, στις πνιχτές καταπιές, σαν ένα ζώο το οποίο βρίσκεται στη στιγμή της ερωτικής του χαράς, ο Παλαιολόγος γυρνάει και αρχίζει και μας ποδοπατά με το άλογο του. Έβαλε ένα καμουτσίκι από νεύρο που είχε για το άλογο του και άρχισε να μας βαράει στις πλάτες. Και μέσα σε αυτά τα αναμφιλητά χαράς, άκουγες και υποκοιτάς και λουπών. Ένα παιδί, αμούσταρο, από τα έβαλή, το χάραξε από το μάτι έως το σαγόνι. Τότε, ένας μουστακαλής έφεδρος των Βαλκανικών βγήκε και είπε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ένια σου ρε κερατά, και σαν θα έρθει η ώρα, το πρώτο μολύβι θα είναι δικό σου. Ο Παλαιολόγος έκανε ότι και καλά δεν το άκουσε, και αφού φτιάξαμε τις δραμές μας, τράβηξε με το άλογο του μπροστά. Αγίασε το πόσο ο Κοστούλας αφηγείται μου. Περπατούσαμε με το λόγο για ώρες μέσα στη νύχτα. Βρήκαμε μπροστά μας μία πόλη. Ήταν μία πόλη των συμμάχων, όμως όλοι οι κατοικοί της ήταν Έλληνες. Όλοι οι δρόμοι ήταν άδειοι, τα σπίτια μαύρα, καμένα από τις οδύτες. Το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν ένας όμορφος δρόμος, γεμάτος σιωπή και φεγγάρι. Βρήκαμε μπροστά μας μία πλατεία.
Δεν ήξερα αν έπρεπε να το κάνω. Ξαφνικά με πλησιάζει από το πλήθος σου μία κοπέλα. Μου δίνει ένα δέντρο. Να το πάρεις. Για να θυμάσεις το χαράκο μου ότι αυτό είναι από μία κοπέλα που μπορεί να μην ξαναδείς. Ήταν ένα δέντρο σοκολάτας. Ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Ολοχίας Αντώνης Κοστούλας αφηγήθηκε. Και πήγε και έψαξε το αμπρί και το γυρίδιο του Δημητράτου. Και βρήκε μέσα.
γεμάτη την πετρέλαιο. Επιβαρούσε το εσωτερικό των μεριών και δημιουργούνταν μια πληγή που ξερνούσε σάπιο αίμα και κρέας και πίνονε. Πρέπει ένα μακέτο τσιγάρα που ήταν γεμάτο με τριάφι και όταν τα κάπνιζες σε περνούσε για φυματικό. Μετά, βρήκε και μια ψωραλυφή. Μια αλυφή που δημιουργούσε ψώρα. Μια αλυφή που την άκουγε στο εσωτερικό των κλειδώσεων και δημιουργούνταν απαράδεκτα σπυράκια με αυτά τη ψώρα. Τον φώναζαν όλοι ομαστόρες και κανένας δεν τον πρόσεχε. Τώρα όμως σειρά υπόδειχη από στρατοπικείο με πρώτο και καλύτερο τον Δημητράτη που φημολογούνταν από τον Χριστή. Σε εκείνη λοιπόν τη φάση τον έπιασε και τον ρώτησε. Μα καλά, είναι αλήθεια όλα αυτά με τον Δημητράτη. Τι μου απάντησε, ναι. Μάλλον, έτσι είναι. Και μετά τον ρώτησε αυτό που απασχολούσε εμένα περισσότερο. Καλά, όλο το ηθικό κόστος αυτής της δουλειάς δεν σε απασχολεί, δεν σε τυρανάει. Χριστέβεις του φέκια μας τη δουλειά, δικά μας του φέκια. Μου απάντησε με ψυχραιμία ότι δεν βρίσκει τίποτα κακό σε αυτό που κάνει. Πολεμάμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί πολεμάμε? Δεν μας κυνηγάνε ούτε οι Βούλγαροι ούτε οι Γερμανοί. Ενώ από πίσω μας συνεδριάζει το στρατοδικείο. Γι' αυτούς πολεμάμε. Εγώ τι κάνω? Τουλάχιστον με αυτή τη δουλειά εξασφαλίζω ένα μήνα ξεκούραση από τις άμυρες ψυχές. Στις άμυρες ψυχές. Από την κόλαση του χαρακόμματος. Και τουλάχιστον στέλνω και κανένα έμβασμα στην οικογένειά μου ίσα για να μην πεινάει. Εκείνη τη στιγμή έκανε μία πάυση. Η σπαθιά μου διήρκησε πολύ ώρα. Σήκωσε το χέρι και είπε τα μωρά μου, όλα τα άλλα τα γράφω εδώ, εδώ. Η αισχρολογία εδώ είναι κάτι απαραίτητο. Είναι... Έρε μαλακά ο Θεό, ε! Ψάχνουμε να πούμε τι είναι αυτό που μπορεί να μας ξέφυγε από το νόημά του. Ένας αναλαμβάνει να μιλήσει με γλυκά και πιστικά. Και τότε όλοι νιώθουμε ένα είδος ευγνωμοσύνης γι' αυτό που ματίζει τη σπασμένη κουβέντα. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε και δεν θέλουμε να δείξουμε? Ένας φαντάρος σέρνεται πάνω στην κοιλιά του, στα χαντάκια του χαρακόμματος. Βγάζει ένα χαρτί από τον κόλο και διαβάζει δυνατά ένα όνομα. Πρώτα το βαπτιστικό, μετά το οικογενειακό και τέλος το όνομα του πατέρα. Αυτός είναι ο παρακλητής που θα αλλάξει νόμο. Χασμουριέται σαν σκύλος που ουρλιάζει και φεύγει από το κοπάδι στον ουρνάμενος. Μολοχίας Αντώνης Κοστούλας, αφηγείται.
Έρχεται σιγά σιγά η νύχτα. Η νύχτα γιώνεται κάπου πιο στο πάνω. Σαν σεντόνιο. Από το βάθος της χαράδας που μας χωρίζει με το αντικρινό βουνό. Τώρα το βουνό ορθώνεται μπροστά μου σαν ένα κάστρο που το κατοικούν οι Τιτάνες. Κάποτε θα πρέπει να το φάμε. Ή να μας φάει. Αυτό το ξέρουμε και οι δύο καλά. Η νύχτα είναι ένα σημάδι ζωής. Μα όσο δεν βλέπουμε, τα αισθανόμαστε πιο έντονα. Αλλά ξέρουμε. Είναι το βουνό. Με τις χίλιες χιλιάδες καρδιές που χτυπάνε με μίσος τυφλό και με τους χτύπους τους μετράνε τη ζωή μας. Κάθε λάκκωμα του, κάθε πέτρα του, κάθε δεντρί του, κάθε τρύπα του, δυο μάτια που γυρεύουν ψαχνό και στό. Βρισκόμαστε στο παράδειγμα και το μόνο πράγμα που κάνουμε εδώ πέρα είναι να σας
κάβουν. Βέβαια, οι οποίοι σκάβουν δεν είμαστε εμείς. Λένε μερικοί από εμάς. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να πολεμήσουμε. Δεν ήρθαμε να πιάσουμε γκασμά. Άμα ήταν έτσι, θα καθόμαστε στο σπίτι του πατέρα μας και θα σκάβαμε τις ελιές μας. Όχι τα βουνά των άλλων. Ένα συνεργείο εχθές, με υπεύθυνο τον υποδεκανές κουμπί, ένα βλάκα μυξιάρι, βρήκανε πέτρα. Αφήνουν τα φτιάλια κάτω, απλώνουν τα ποδαράκια πάνω στο χαράκωμα, ανάβουν τσιγαράκι και λέει ο Σκουπής. Τι θα μας κάνουν, θα μας κλείσουν στο πειθαρχείο, εγώ δεν σκάβω, ούτε οι άλλοι. Εν τω μεταξύ εμφανίζεται ένας νοχίας, ο Φρανσουά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σκάψιμο. Λέει στο Σκουπί, άλλο τραβαγέ, άλλο τραβαγέ, λέει ο Σκουπής υποδεκανές βλάκας μυξιάρης. Νο τραβαγέ, μουά κορποράλ. Του δείχνει κάτι γαλόνια, τα οποία είχε κλέψει, τα κόλλησε πάνω στο μανίκι και του δείχνει ότι είναι ανώτερος από αυτόν, άρα τα σκάβει. Ο Φρανσουά γυρνάει στην υπηρεσία να ρωτήσει τι συμβαίνει. Και του λέει: η υπηρεσία σε κοροϊδεύουν, ρε πλάκα, σε κοροϊδεύουν. Γυρνάει ο Φρανσουά και λέει: σε βρε μοντιέ. Και τότε αρχίζει ένα ελληνικό ταμπαντούρι. Πού στη γάλα τη γάμισε! Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Αυτό δίνει τον πραγματικό τόνο του πολέμου. Εγώ χαίρομαι που γρατζουνίστηκε λιγάκι την αρχεία μου. Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Είπα στους φαντάρους μου να γράψουν ένα ωραίο δράμα στις οικογένειές τους που θα εξηγεί ότι τα παιδιά τους πέθαναν σαν ήρωες. Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Εγώ χαίρομαι που γρατζουνίστηκε λιγάκι την αρχεία μου. Αυτό δίνει τον πραγματικό τόνο του πολέμου και ξανά αυτή τα αίματα. Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Είπα να γράψουν ένα ωραίο γράμμα προς τις οικογένειές τους που θα εξηγεί ότι τα παιδιά τους πέθαναν σαν ήρωες. Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Τιμή στα παιδιά που πεθάνατε. Αυτό δίνει τον πραγματικό τόνο του πολέμου. Εγώ χαίρομαι που κρατσουνίστηκε λίγα η θεραπεία. Όλο τον καιρό τότε που μπορούσα, δεν σου είπα ποτέ πόσο παλαβωμένος είμαι μαζί σου. Φαντάζομαι πως θα είναι το φιλί σου όταν γυρίζω με το καλό. Θα σε πηγαίνω κάθε βράδυ στον κινηματογράφο. Όταν παντρευτούμε. Θα πηγαίνουμε βόλτες στον κήπο. Θα παίρνουμε τα τσιφουράκια μας. Θα ακούμε τη μουσική μας. Θα μεγαλώσουμε μαζί. Θα κάνουμε και ένα γιο. Ο πατέρας σου το όνομα. Εντάξει, μόνο. Μην στεναχωρήσεις, θα γυρίσω.
ίσιο. Αυτό το πιστεύεις? Φυσικά και το πιστεύω. Γιατί με περιμένει και εμένα κάποιο. Και τότε ο Κωστούλα του βγάζει από το λαιμό του ένα μεταγείο με τη δική του αγαπημένη και το δίνει στο Μιχάλη. Εσύ. Αυτή είναι ο μας είπε ότι δεν θέλει ούτε έναν πυλό,
ανάμεσά μας. Ένας λέει φτάνει. Φτάνει για να σκορπίσει τον πανικό και να πάει χαμένη όλη η επιχείρηση. Ποιος είναι δηλός? Ποιος είναι δηλός? Κυλίστε, καμαράκι. Τι φοβάστε. Ποιος είναι δηλός? Εγώ στην αρχία μου θέλω άντρες. 200 κιλά αρχίδια έκναστος. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένας αρκεί για να σκορπίσει τον πανικό στους 200. Αυτό το βρήκα μόνο πολύ λογικό. Με ένα χαμόγελο περνούσε τη ματιά του το πάνω μας και περίμενε να του φανερωθεί αν στα αλήθεια κάποιος από εμάς ήταν δηλός. Όταν δεν του απάντησε κανείς, άρχισε να μας βρίζει και να λέει ότι τελικά ανάμεσα σε 200 άνδρες δεν βρέθηκε ούτε ένας γενναίος να παραδεχθεί ότι φοβάται να πεθάνει, ότι φοβάται τον πόλεμο. Τότε ακούστηκε μια φωνή. Ήταν του στρατιώτη Αλιμπέρη. Ο Αλιμπέρη ζήτησε την άδεια να μιλήσει και είπε. Ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ δειλό. Και όταν ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση, θα ήθελε να μείνει πίσω στα χαρακόμματα. Όταν ο λοχαγός τον ρώτησε αν φοβάται, ο Αλμπέρης του απάντησε ότι πίσω στην πατρίδα ήταν ένας απλός μαραγκός. Ότι έχει 4 αδερφές, δεν έχει παντρέψει καμιά τους και μία μάνα. Που αυτή τη στιγμή τρώνε από ένα χτυματάκι που τους άφησε ο πατέρας τους όταν πέθανε. Αν λοιπόν πάθει κάτι ο Αλμπέρης, αυτές οι γυναίκες θα μείνουν στον δρόμο. Που είπε επίσης ότι δεν έχει σκοτώσει ποτέ κανένα. Δεν έχει μαλώσει ποτέ με κανένα. Και είπε συγκεκριμένα, όποτε ακούω ο πίνες, είναι σαν να του καίνει η ψυχή. Του είπε βέβαια ότι αν τον αφήσει πίσω στα καρακόμματα, τα χέρια του πιάνουν για πάρα πολλές δουλειές. Θα του είναι πολύ χρήσιμο. Τέλος, του είπε ότι του τα είπε όλα αυτά, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας λοχαγός με μεγάλη καρδιά. Ο Αλιμπέρης περίμενε μια απάντηση. Περιμέναμε όλοι μια απάντηση. Ο λοχαγός χαμογέλασε, σαν καθρέφτης χαμογέλασε ο Αλιμπέρης απέναντι. Ο λοχαγός έκαμε με το χέρι του ανάπαυση στον στρατιώτη και διέταξε. Φοβάσαι, Αλιμπέρη! Τα χείλια του έμεναν σουφρωμένα όπως όταν σφύριζε. Από ένα πολύ
και εγώ τον έβησα να σκύψει και να συρθεί μαζί τους. Και οι οπίδες που περνούσαν από πάνω τους δεν προκαλούσαν τίποτα στον Αλιβέρι. Ο ήχος από τις οπίδες δεν προκαλούσε ούτε φόβο, ούτε ενδιαφέρον στην πειρατισμένη του ψυχή. Που τη σκότωσαν στην έξοδο από τα χαρακόμματα. Γιατί τόλμησε να πει την αλήθεια. Συνηθίζει κανείς σιγά σιγά. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα μεγάλο απόθεμα από προσαρμοστικές δυνάμεις που το βοηθούν να ξεπερνάει μεγάλες δυστυχίες. Όχι πάντα. Σήμερα στείλα τον Αλιμπέρι στο νοσοκομείο. Σκεπασμένοι με σκοτάδι, ένα πλήθος άντρες ξετυπώνουν αράδες-αράδες μέσα από το φαντάκι, φορτωμένοι τα σύνεργά τους και τραβάνε καμπουριασμένοι στο ξέσκυμα. Αυτό γίνεται με οκνές κινήσεις, δίχως φόρο και τσιγάρο. Ξαφνικά από τις πλαγιές τεινάζεται μια λιγερή κοκκινοπή γραμμή. Οι άντρες τότε πέφτουν κάτω, χάμουν, ξαπλώνουν, βρούμητα όπου βρεθούν. Γιατί σε λίγο, από την άκρη αυτού του σκοτεινού ποτσανιού που λιώνει, ανθίζει ένα περίλαμπρο φωτολούλου. Είναι ένας μικρός ήλιος. Είναι μια ρουκέτα. Ανάβει ψηλά στον αγέρα, φεγκοβολώντας ανυπόφορα. Βγάζει ένα τρομακτικό φως που δεν το αντέχει το μάτι σου. Ένα φοβερά φωτεινό φως και λυκνίζεται ανάερα. Σαν μια χορεύτρια. Και αρμενίζει προσεκτικά το κενό. Είναι το λαμποτιμάμενο μάτι του βουνού. Ανοίγει ξάφνου το βλέφαρό του μέσα στη νύχτα, ύποπτα και αυστηρά. Ψάχνει να δει τι κάνουμε και πού είμαστε. Το φανάρι αυτό φωτίζει σαν μέρα, πάνω σε έκταση χιλιομέτρων. Προχωρά σιγά και σκεπτικά. Πλησιάζει αργά-αργά στη γη και σβήνει. Ή κρύβεται κάτι. Σε όλο αυτό το διάστημα, κανένας από τους άνθρωπους δεν κάνει να σαλέψει. Κανένας δεν ανασένει. Σε λίγο ανάβει κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, να μην ξέρεις πώς είναι πόλεμος, θα πάρεις όλη τούτη την φωτοχυσία που λούζει τα βουνά σαν μια γιορτή χαράς και καλοσύνης, σαν ένα πανηγύρι. Προχτές το βράδυ έπεσε μια τέτοια ρουκέτα σε ένα χωριουδάκι που είναι ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους. Πήρε ολόκληρο φωτιά, μαζί με τα ανοιχτά του παράθυρα, μαζί με τα στάχια του μικρού κάμπου, που μάτια ορίμασαν και τους περιστάτες, που δεν θα τα αφαιρήσουν ποτέ. Μασέλες με αφρούς μέσα στα δόντια και αφού νικήσουν,
πονγκούν ειδονικά και πίνουν αλαλιασμένη την αγωνία του άλλου, του αντιπάλου, που σπαρταρά εν εξεράσει το λαρίνκι του, μαζί και την ψυχή του και το αίμα του και την ψυχή του. Δεν είναι καθόλου ωραίο πράγμα ο άνθρωπος. Ο βομβαρδισμός. Έρευνε, εντάξει. Καλά τα λέει πριν. Γιορτή, χαρά, πανηγύρι. Ναι. Είναι απάνθρωπο το πράγμα. Είναι φρικτό. Δες τι γίνεται γύρω σου. Δες τι γίνεται γύρω σου. Γιατί ωραίο. Γιατί μας πετάει. Το καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αποκτά εξουσία. Έχει δύναμη στα χέρια του και κάνει ό,τι γουστάρει. Τέλειο. Καταστρέφει τη φύση. Γίνεται θάνατος. Κάνει τη γη να σκούζει. Εντάξει, πόλεμο σε αυτό το χάρτη με κάποια στιγμή. Γίνεται εγέλαδος και τυφώνος. Τέλεια. Εγώ προτιμώ να είμαι εγέλαδος και τυφώνος παρά από τύπο. Καταλαβαίνεις ότι αν εγώ είχα σκοτωθεί στον πόλεμο τώρα δεν θα γύρω για το φως. Εγώ προτιμώ να πεθάνω στο φως παρά να πεθάνω στο χαράκι μας. Καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι εγέλαδος. Ο άνθρωπος τρέμει ο απτόμενος τον ωραίο διακαπνίδο. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει. Ξαφνικά πρέπει να γυαλίσει κάτι ανάμεσα από τα δόντια του. Ανοίγει το στόμα του και βλέπει μια ολόκληρη σειρά χρυσά δόντια. Κάνει να τα ξαφνίσει να βγαίνει. Οπότε παίρνει το όπλο, το κυρνάει ένα από εδώ έτσι να πάει ξυφολόγιο. Ξυφολόγιο είναι το μαχαιράκι που είναι κολλημένο πάνω στο όπλο. Να κρατάει σπίνα μέσα στο δόντι, πέρα εδώ, και από πάνω παίρνει το παγούρι με το νερό και αρχίζει να παράει το όπλο με το παγούρι και να ξυφολόγει το δόντι. Από μονάχα τούτο.
εσύ ελληνική. Ψήλωνε καμιά δικέτα, σταματούσαμε, ξαπλώναμε με τα μούτρα στη λασπουδιά και περιμέναμε να σβήσει το φως για να συνεχίσουμε στο σκοτάδι. Έτσι είναι το ύπαιθρο ανάμεσα στις δύο γραμμές, σαν ένα μεγάλο χαμηλοτάβαλο καταγόγι, γεμάτο υγρασία. Και εσύ, μια τυφλόμηθα που έχασε το δρόμο της. Το άρθρο από κάτω αποκτά ένα είδος αφής. Προχωρείς τα χαμένα, τρέμεις, μη χάσεις τον προσανατολισμό σου, γιατί τότε είμαι σίγουρος ο θάνατος ή η εχμαλωσία. Ανοίγεις τα μάτια, κλείνεις τα μάτια και είναι το ίδιο. Είναι σε ολάκερος από ύπνο και είσαι λασπωμένος παντού. Είσαι έτοιμος να σκοτωθείς αλίπητα από έναν άγνωστο ή να τον εσφάξεις εσύ. Μόλις ο όγκος τους έχει πουλήσει μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να γνωριστείτε ποτέ, χωρίς να ειδωθείτε, μη δώσω χρειάζεται για να μισηθεί το ένας με τον άλλο, άνθρωπος με άνθρωπο. Λίγο πριν αλλάξει το νούμερο της περιπολίας μας, ακούστηκαν δύο κουβάδες. Thank you.
ερχόταν 32 παλικάρια. Τα μέτρησα. Καθόταν πάνω στο μαλακό χορτάρι κάτω από τις λέφτες. Είχαν τα πόδια τους απλωμένα προς το νεράκι, περνούσε γρήγορα και χαρούμενο. Ολονώνε τα μάτια, ήταν σφιχτοδεμένα με έναν μαύρο επίτευγμα. Ψηλά πάνω από τα κεφάλια τους. Μερικοί χαμογελούσαν γλυκά. Ήταν όλοι τους με λαχρινά παιδιά της Ιταλίας, με ολόμαυρα μαλλιά και στόματα εδιάστηκαν. Ήταν όλα τυφλά από τα χημικά. Ακούγανε στο κορμί τα μυστικά κρυφόλογα της γλυκιάς ζωής που τους διδιόταν για το φως, για τα νερά, για τις γυναίκες. Είναι σαν καρδί και σαν ρόδο για τον ήλιο και για τα λουλούδια. Δεν θα τα ξανάβλεπα. Τους μάτια κοίταζαν με φρίκη μια παγωμένη αλήθεια. Εμείς μπορούσαμε να δούμε, γιατί είχαμε ακόμα γερά τα δικά μας. Δεν άνοιξα μεγάλα τα μάτια να κοιτάξω δυνατά και περιληπτικά όλη την φύση την κρουστή. Να πιω μονορούφι όλο της το νόημα. Σαν άνθρωπος πρόκειται να στραβωθεί σε λίγο για πάντα. Πανί. Thank you.